Σε ύφεση βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης η φωτιά στην Λακωνία και συγκεκριμένα στον Δήμο Ανατολικής Μάνης. Είναι, τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα με την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν κυρίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και οι εθελοντικές οργανώσεις. Δύσκολο ήταν το έργο των πυροσβεστών το βράδυ της Τρίτης, μιας και η φωτιά στην περιοχή Καστανιά πήρε διαστάσεις, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις αλλά και καλλιέργειες. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί το μέτωπο της πυρκαγιάς ήταν πολύ μεγάλο και επίσης η πυρκαγιά στο δρόμο της πέρασε δίπλα από χωριά. Χρειάστηκε να γενωθούν λοιπόν τα χωριά, οι οικισμοί της Καστανιάς, το Σελεγούδι και ο Άγιος Νικόλαος. Ευτυχώς ο απολογισμός της εδώ μεγάλης πυρκαγιάς δεν έχει κανέναν άνθρωπο του οποίου κινδύνευσε η ζωή ή πλήγηκε, δεν έχει καμένα σπίτια, έχει όμως καμένες αγροτικές περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις. Οι άνεμοι δεν ήταν σύμμαχοι των πυροσβεστών και έτσι χρειάστηκε να εκενωθούν 4 χωριά προληπτικά, με την φωτιά ωστόσο να οριοθετείται πριν κινδυνεύσουν κατοικίες. Είχαμε μια φωτιά στον Ταΐγετο και προς την πλευρά της Μεσσηνίας με λιγότερες ζημίες και προς την πλευρά της Λακωνίας με πολύ περισσότερες ζημίες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Καστάνιας και στα Κόκκινα Λουριά. Είναι περιοχές προς το Γήθιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Το βράδυ θα επισκεφθώ την συγκεκριμένη περιοχή. Ήδη έχουμε αρχίσει τη διαδικασία της καταγραφής. Ο κύριος Νίκας δήλωσε πως παρόλο που στη χώρα υπήρχαν διάσπαρτα πύρινα μέτωπα, η πυροσβεστική στάθηκε δίπλα στους πολίτες της Λακωνίας με πρώτο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν είχαμε απώλειες σε αυτό το επίπεδο. Το καλό είναι ότι δεν χάσαμε ανθρώπους, δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, τα σπίτια είναι κακό, οι περιουσίες είναι κακό, αλλά όλα αυτά ξαναγίνονται, οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, έρχονται και συνεργεία μηχανικών από την Αθήνα και εν πάση περιπτώσει ξεκινάμε την διαδικασία της καταγραφής ώστε να αποζημιωθεί ο κόσμος. Ο κίνδυνος μοιάζει να έχει ξεπεραστεί για την περιοχή, ωστόσο στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής.